Πρόσεξε να δεις, φιλαράκι. Δικαίωμά σου να είσαι χάλια. Και δικαίωμά σου να ζεις το δράμα της ζωής σου. Εγώ όμως θέλω να ξέρω τι συμβαίνει. Τίποτα δεν συμβαίνει. Όχι ρε φίλε, δεν είσαι εντάξει τώρα. Έχουμε φάει ψωμί και αλάτι μαζί. Και στα όμορφα μαζί ήμασταν και στα άσχημα μαζί ήμασταν. Και τώρα μου τη λες έτσι. Πες μου ρε παιδί μου τι έχει γίνει για να μπορέσω να σε βοηθήσω. Τι να βοηθήσεις? Να αναλύσουμε το φαινόμενο. Ποιο φαινόμενο? Το φαινόμενο που σε απασχολεί. Δεν με απασχολεί τίποτα. Έχεις δει τη φάτσα στον καθρέφτη? Συμβαίνει κάτι με τη Λίζα? Δεν θέλω να ξανακούσω για αυτή. Η Λίζα έγινε αυτή. Πρώτο στοιχείο. Άρα έχουμε και λέμε. Έχουμε πρόβλημα με τη Λίζα. Άρα το πράγμα είναι δύσκολο. Το μόνο που θέλω να ξεχάσω ότι τη γνώρισα. Ωραία λοιπόν, γιατί δεν τα φτιάχνεις με τη Σάντι? Ωραία γυναίκα είναι, δεν χάνεις τίποτα. Ε? Δεν υπάρχει άλλη θεραπεία, φιλαράκι, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Στη χειρότερη περίπτωση, κλείσου ένα μοναστήρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, δεν θα πεις εσύ? Σε κάλεσε κανείς? Σπύρο, σε παρακαλώ. Όχι, κανείς δεν με κάλεσε. Αλλά επειδή πίστευα ότι έχω να κάνω με άντρα, περίμενα από αυτόν μία εξήγηση. Περίμενες εξήγηση? Ναι. Από μένα? Όχι. Για ποιο πράγμα? Εδώ και 5 μέρες σε παίρνω τηλέφωνο, δεν το σηκώνεις. Σου στέλνω μηνύματα, δεν απαντάς. Και πιστεύω ότι ένας άντρας, που μάλιστα λέει ότι τη ζημιά την πληρώνει όταν την κάνει, γιατί έτσι γνωριστήκαμε, αν θυμάσαι, έχει τα κότσια να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει: κοριτσάκι μου, δεν γουστάρω άλλο, μου τελείωσε. Ή κοριτσάκι μου, φοβήθηκα τον μπαμπά σου και την έκανα σαν κότα. Ή ωραία διασκεδάσαμε εδώ, αλλά φτάνει. Δεν μου κάνεις, κατάλαβες? Αυτό κάνει ένας άντρας. Τελείωσες? Ναι, και περιμένω μία εξήγηση. Την εξήγηση θα τη βρεις στα κρεβάτια με τους φλόρους που κοιμάσαι. Εγώ? Σε μένα το είπες αυτό? Ακούσατε τι μου είπε? Εγώ κοιμάμαι με φλόρους? Τι λες Σπύρο? Τι σε έπιασε? Εγώ αγόρι μου? Αν θες να ξέρεις... Λίζα, κόφτω. Καλά, αυτός το πιστεύει αυτό? Σπύρο, σε παρακαλώ, εγώ ξέρω ότι... Λένα! Σπύρο, τώρα γιατί είσαι επιθετικός? Εγώ μια χαρά περνάω με τη Λένα. Γιατί δεν ξέρεις. Ενώ εσύ ξέρεις. Τι ξέρεις εσύ δηλαδή? Ξέρεις ότι κάθε βράδυ εγώ κλείνω μέσα στο σπίτι μου και περιμένω ένα σου τηλέφωνο? Ε? Ότι δεν βλέπω άνθρωπο, το ξέρεις? Ότι γυρνάω από τη δουλειά και κλείνω μέσα στο δωμάτιό μου, μόνο με τη Λένα μιλάω? Το ξέρω. Κοίτα ρε το άτομο, κοίτα, θα σου χάσω κανένα χαστούκι, μωρέ! Εγώ κόβω φλέβες για σένα, το ξέρεις? Εγώ έχω σκοτωθεί με τον πατέρα μου για σένα. Εγώ τα έχω δώσει όλα για σένα. Και εσύ έρχεσαι τώρα και μου λες. Πολύ ωραία παράσταση. Αλλά ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Φτά στον Κομνηνό, στον Μάνο, σε όποιον σε παίρνει. Σπύρο. Άσε μας ρε Λίζα, να ζήσουμε όπως θέλουμε. Εξήγησέ μου. Φτάνει τη μία, φτάνει τη δεύτερη, τώρα τελείωσα. Εντάξει, τέλος το παραμύθι. Λένε, αυτός το πιστεύει αυτό που μου λέει. Πρέπει να την πιστέψει, του λέει την αλήθεια. Κώστα, σε παρακαλώ, βάλ' το εσύ μυαλό. Ειλικρινά σου μιλάω, δεν έχει συμβεί τίποτα. Στορκίζομαι. Εγώ σας πιστεύω. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν βλέπετε σε τι κατάσταση είναι. Φύγετε καλύτερα και θα του μιλήσω. Όχι, εγώ δεν φεύγω. Αν πρώτα δεν μου πει. Τι θες να σου πω? Να μου πεις τι σου είπε, ποιος το είπε. Κανείς δεν μου είπε τίποτα. Κανείς. Είδα. Φεύγουμε. Είδες. Είδε ρε Λένα. Τι να σου πω? Είδε λέει. Λες να εννοούσε για τότε που βγήκαμε με τον Νίκο και τον Μάνο? Λες να με παρακολούθησε που με πήγε ο Μάνος στο σπίτι του? Δεν ξέρω. Ό,τι και να σου πω είναι λίγο. Δεν ξέρω.
Πέρασε από εδώ. Γεια. Να περάσω. Ναι, έλα, πέρασε. Να βάλω ένα ποτό. Βάλε. Τι έγινε, δεν σε βλέπω καλά. Φαίνεται. Αμπά. Βάλω όλο ένα. Βάλε. Ξέρεις κάτι? Το χειρότερο πράγμα σε μένα είναι να με κάνει κάποιος να πιστέψω. Όχι κάποιος. Κάποια. Τσακώθηκες με τη φιλενάδα σου? Ήρθε να μου ζητήσει εξηγήσεις. Ήθελα να τις εξηγήσω εγώ. Εγώ να τις εξηγήσω τι? Λες και εγώ θα έπρεπε να τις εξηγήσω. Αυτό είναι... Γιατί τα έχεις πάρει μαζί της? Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Γιατί μάλλον δεν θα έπρεπε να τα έχω πάρει μαζί της. Γιατί αυτή είναι η Λίζα Ορφανού, κατάλαβες? Της την έδωσε ο πατέρας της και αυτή την έδωσε σε μένα. Δεν σε καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω εγώ. Σπύρο, τι θέλεις? Ξέρω εγώ τι θέλω. Πήγα να καταστρέψω την οικογένειά μου. Ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω όλα, να ταξιδέψω στη Νότια Αμερική μαζί της και ξαφνικά ανακαλύπτω ότι συνεχίζει να πηγαίνει με τον πρώην γκομενό της. Είσαι σίγουρος? Αφού έχω δει φωτογραφίες. Και πού τις βρήκες? Μου τις έστειλε ο ίδιος, ξέρω εγώ. Εκείνη το ξέρει? Από μένα όχι. Πάντως πρέπει να είναι πολύ τσογλάνη ο τύπος, ε. Πολύ μεγάλο τσογλάνη. Σ' όλες μας έχει συμβεί αυτό. Άμα σε πάρει από κάτω... Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Τι σημαίνει δηλαδή άμα σε πάρει από κάτω? Τι πρέπει να κάνεις? Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ήρθε να μου ζητήσει εξηγήσεις γιατί δεν απαντάω στα μηνύματα, γιατί δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Γιατί έτσι κουστάρω δεν σηκώνω το τηλέφωνο. Αν θες τη γνώμη μου, το να έρθει μια Λίζα Ορφανού εκεί κάτω και να σου ζητήσει συγγνώμη είναι πάρα πολύ. Τι με κοιτάζεις? Δεν έχεις ιδέα πώς μεγαλώνουν αυτά πλουσιο κόριτσα, ε? Αυτές νομίζουν, παιδί μου, ότι με τα λεφτά τους μπορούν να κάνουν τα πάντα, να αγοράσουν τους πάντες, να μην δίνουν λογαριασμό και να πηγαίνουν και με τους πρώην τους. Έτσι ήταν και ο άντρας μου, γι' αυτό το χώρισε. Εμείς είμαστε αλλιώς. Εμείς όταν αγαπάμε, αγαπάμε. Ε? Δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Κατάλαβε. Τη Λίζα την ξέρω. Κάτσε. Κάτσε εδώ. Κάτσε όπου θες. Δεν είναι δυνατόν να πήγε με κανέναν. Είμαστε κολλητές, θα μου το έλεγε. Δεν μου κρύβει τίποτα. Κι εγώ με το Σπύρο είμαι κολλητός. Και εμένα δεν μου κρύβει τίποτα. Και ξέρω ότι πεθαίνει για αυτό το κορίτσι. Ένα βράδυ μόνο βγήκαμε εγώ, αυτή, ο αδερφός της και ο Μάνος. Αυτό εμένα δεν μου το είπες. Έλα, σταμάτα τις ζηλιές. Γιατί βγήκατε, μωρέ? Η Λίζα ήθελε να βγούμε για το Μάνο. Για το Μάνο? Ναι. Γιατί για το Μάνο? Εντάξει. Ξέρεις τώρα τη Λίζα. Δεν θέλει να φυκραίνει τους ανθρώπους. Και επειδή είχε στενοχωρήσει το Μάνο, ήθελε να βγουν φιλικά για να του δείξει ότι δεν το σνομπάρει. Είναι ψυχούλα, μωρέ. Ναι, μωρέ. Εντάξει, και πίστεψε ότι θα πιούμε κανένα δυο ποτά και ότι θα γυρίσουμε σπίτια μας. Και? Τι και? Η Λίζα μέθησε. Η Λίζα ήπιε. Όσο και εγώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Απλώς ήταν κουρασμένη. Ο Νίκος άφησε μένα στο δικό μου σπίτι και ο Μάνος ανέλαβε να πάει τη Λίζα στο δικό της. Αλλά επειδή ήταν πολύ χάλια, την πήγε στο δικό του. Αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Ούτε σε μένα, ούτε και σε εκείνη άρεσε. Τότε γιατί πήγε? Από ό,τι μου είπε, δεν πολύ καταλάβαινε. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Αν ο Σπύρος μας παρακολούθησε εκείνο το βράδυ, τότε σίγουρα θα πίστεψε ότι κάτι συμβαίνει ανάμεσά τους. Ο Σπύρος δεν παρακολούθησε κανέναν. Ο Σπύρος είναι πολύ εγωιστής. Τότε... Ξέρω εγώ, εμένα ρωτάς.
Πάντως την άλλη μέρα το πρωί, όταν η Λίζα ξύπνησε στο κρεβάτι του Μάνου, χωρίς να φοράει την μπλούζα της, έγινε έξαλλη. Τον έβρισε και ήρθε σε μένα. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Καλά, εγώ μπορεί να σε πιστέψω. Ο Σπύρος να δούμε αν θα σε πιστέψει. Sorry. Παρακαλώ. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Μη φεύγεις, ρε παιδί μου, χαλάρωσε. Θέλω να περπατήσω λίγο. Να σου πω κάτι. Δεν φτάνει που ξεκινάς κάτι και δεν μπορείς να το τελειώσεις. Μ' αφήνεις και μόνη μου. Έλα. Για τη δουλειά θα μιλήσουμε. Ξύπνα. Έλα, ξύπνα. Ξύπνα. 5 λεπτά για ακόμη. Έλα, είναι 1 η ώρα. Τι ώρα κοιμήθηκες χθες? Δεν θυμάμαι. Ήπιες πολύ. Πού να ξέρω εγώ, άσε με. Καλά να σου πω, έχουμε στρώσει τραπέζι πάνω, Σήκω. Έχει πάει κανένα στο μαγαζί? Στείλαμε τον Κώστα. Το ξύπνησα, έρχεται. Ήπιε πολύ εχθές. Τι να σου πω τώρα, ρε μαμά. Έχει δίκιο τώρα. Σε όλα να κατέβεσαι. Έλα και εσύ, αγόρι μου, 1 η ώρα. Δεν θα φάμε σήμερα? Εγώ ένα καφεδάκι θέλω. Έλα, μωρέ Σπύρο, και εμείς μόνοι μας θα φάμε. Έλα, κάθισε τώρα. Τον άρθον ημών των επιούσιων ευλόγησον. Κρασί, Μαρία, δεν έφερες, δεν θα πιούμε σήμερα? Καλά, ντε. Ένα μυαλό έχω κι εγώ, τι να κάνω. Και αυτό λειψό. Άντε, κάνε γρήγορα. Εγώ θέλει κάτι να μας πει. Τι να... Ναι, να πιούμε πρώτα το κρασάκι. Εγώ. Ναι. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Λοιπόν, τι έχει να μας πει το κοριτσάκι μας? Ξέρω ότι αυτό που θα σας πω θα σας στεναχωρέσει πολύ. Γιατί θα μας στεναχωρέσει? Πάψε. Γιατί αυτό που θα σας πω δεν θα σας αρέσει καθόλου. Και... Εγώ είναι έγκυος. Αυτό θέλει να σας πει. Τι? Τι λες, κοριτσάκι μου? Τι είναι αυτά που ακούω? Με το Θάνο? Για μισό λεπτό. Και αυτός τι λέει δηλαδή? Έχει κάτι στο μυαλό του? Θέλει να σε παντρευτεί? Δεν ξέρω. Τι θα πει δεν ξέρω? Και αν δεν σε παντρευτεί? Εμείς εδώ είμαστε μια τίμια οικογένεια. Τόσα χρόνια στη γειτονιά δεν έχουμε δώσει κανένα δικαίωμα. Τι είναι αυτά τώρα? Πατέρα, μη φωνάζει, παρακαλώ. Τι να μη φωνάζω? Τι μου λες τώρα κι εσύ? Έρχεται το κάθε φλογέρα σπίτι μου, παίρνει το κορίτσι μου, το αφήνει. Και εσύ μου λες να μη φωνάζω? Εσύ, πού ήσουν? Και εσύ, βρε κοριτσάκι μου, αφού δεν έχετε παντρευτεί, αφού. Μαμά, η γογό έχει αποφασίσει να το κρατήσει το παιδί. Είτε την παντρευτεί ο Θάνος, είτε όχι. Πω. Πω, θα γίνουμε βούκινο στη γειτονιά. Τι μου λέτε τώρα ξαφνικά? Έρχεται το παιδί μου στο σπίτι έγκυος και αν υπαντρεί. Πατέρα, ό,τι έγινε έγινε. Κόρη σας είναι, δεν θα της πάρουμε και το κεφάλι? Είπε κανείς τώρα θα της πάρουμε το κεφάλι? Ναι, αλλά δεν έκανε και κάτι που θα πρέπει να ντρέπεται. Βρε Σπύρο μου, καταλαβαίνεις τι λες? Η γυναίκα πρέπει να κρατάει τη θέση της. Αυτά σε άλλες εποχές. Τι θα πω στους συγγενείς μας, δηλαδή? Πώς θα πάω στο καφενείο? Θα πάω και θα παριστάνω τον άνετο? Τι είναι αυτά τώρα? Δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά εγώ στην κογό το έχω ξεκαθαρίσει. Θα είμαι δίπλα της ό,τι και χρειαστεί. Έλα, μην κλαίες. Κογούλα. Με συγχωρείτε. Αχ, Παναγίτσα μου. Παναγίτσα μου, θα βουήξει η γειτονιά. Στα παλιά μας τα παπούτσια γειτονιά. Αντί να χαίρεστε που θα έχετε ένα εγγονάκι, δεν αλλάζει τίποτα άμα δεν την παντρευτεί ο φλογέρας.
Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι το μόνο που δεν περιμένω αυτή τη στιγμή. Και καλά θα κάνεις να μην της ξαναπες άλλη κουβέντα. Τελείωσε. Τι είπες? Τελείωσε. Μη με κοιτάς σαν να είμαι ούφο. Τελείωσε. Εσύ μέχρι χθες το βράδυ έλεγες... Άσε τι έλεγα. Άσε, Ελενάκη μου. Τελείωσε. Δεν μπορεί ο Σπύρος να με προσβάλλει έτσι. Δεν το δέχομαι. Δεν μου αξίζει. Δεν ξέρω τι του είπανε, τι είδε, τι άκουσε. Δεν με ενδιαφέρει. Ας ερχόταν να με ρωτήσει και θα του έλεγα. Θα έπρεπε να με πιστέψει. Γιατί εγώ θα θυσίαζα τα πάντα για αυτόν. Εγώ τα βάλα με τον πατέρα μου για αυτόν. Θα φεύγα μαζί του στη Λατινική Αμερική. Και εκείνος έρχεται να μου πει ότι πηγαίνω με χλιδάγκουρες. Δεν μ' αγαπάει αν δεν με πιστεύει. Ναι, βρε Λίζα, μπορεί ο άνθρωπος... Τελείωσε. Τελείωσε. Εγώ μπορεί να πεθαίνω για αυτόν, μπορεί να κόβω τις φλέβες μου για αυτόν. Δεν έχει σημασία. Γιατί έχει προσβάλει την αξιοπρέπειά μου. Παλιότερα δεν σε ένοιαζε τι σου λέγανε. Ναι, γιατί παλιότερα δεν έδινα τίποτα. Σε κανέναν δεν έδωσα τίποτα ποτέ. Μόνο στο Σπύρο τα έδωσα όλα. Αλλά ως εδώ. Και από την άλλη μεριά ο πατέρας μου μου φέρθηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αμφισβήτησε το δικαίωμά μου να ερωτευτώ ποιον θέλω εγώ. Με έκανε να νιώθω σαν να μην είμαι τίποτα. Και οι δύο άντρες που αγάπησα στη ζωή μου μου φέρθηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Κανείς τους δεν πίστεψε σε μένα. Κανείς. Οπότε, να πάνε να κόψουν το λαιμό τους και οι δυο τους. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θα συνεχίσω να τους αγαπάω φυσικά. Αλλά από εδώ και πέρα η Λίζα θα πορευτεί μόνη της. Γιατί έρχεται κάποια στιγμή που οριμάζεις. Και που τα πράγματα πάγουν να είναι παιχνίδι. Αναγκαστικά. Θες να σε σέβονται αυτοί που αγαπάς. Και αυτοί που σε αγαπάνε. Μπορεί να σε είδε με το Μάνο να πηγαίνετε στο σπίτι του. Και λοιπόν? Εσύ τι θα έκανες αν έβλεπες κάποια να πηγαίνει με το Σπύρο στο σπίτι του? Θα το ρωτούσα να μου πει τι συνέβη και θα πίστευα ότι μου έλεγε. Αυτό θα έκανα. Την άλλη φορά έγινες μπαρούτι όταν είδες την άλλη να τον φυλάει. Εγώ είδα. Είδα. Αυτός δεν είδε τίποτα. Ο Κώστας πάντως μου είπε ότι είναι χαλιά. Και εγώ είμαι χειρότερα. Και χωρίς να φταίω. Εντάξει. Με το CD θα τον βοηθήσεις? Φυσικά και θα τον βοηθήσω. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Μπορεί να μην θέλω να τον ξαναδώ μπροστά μου. Και δεν θέλω να τον ξαναδώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω να τα καταφέρει. Για να αποδείξεις στον μπαμπά σου ότι αξίζει. Γιατί με κάνεις να νιώθω τόσο φτηνή? Δεν έχω στο μυαλό μου τον πατέρα μου. Για το Σπύρο το κάνω, γιατί θέλω να τα καταφέρει. Εντάξει. Τώρα αν αυτός είναι τόσο κουτός και... με έχει μετρήσει εμένα λάθος, αυτό είναι δικό του πρόβλημα. Αυτός θα χάσει. Και εσύ? Και εγώ, βέβαια, έτσι πάνω αυτά. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι να παντρευτώ τον Πέτρο. Γεια Στάνο. Για σένα ήρθα. Ήρθες να ζητήσεις το χέρι της αδερφής μου? Όχι. Γιατί εγώ άλλαξα. Σπύρο, σου ορκίζομαι. Εγώ δεν. Πρόσεξε τι θα πεις. Όχι, εγώ την αγαπάω. Και τι πάει να πει αυτό, ρε Θάνο? Είσαι άντρας να τη στηρίξεις στις δύσκολες στιγμές? Ναι. Την αγαπάς πραγματικά? Μίλησα με τη μάνα μου. Γιατί δεν μίλησες με τον μπαμπάκα? Αυτός θα ξέρει καλύτερα. Κοίτα, ο δικός μου είναι λίγο απότομος. Το είπα στη μάνα μου να του το πει αυτή με τρόπο. Ακούρε Θάνο. Όταν έκανες ό,τι έκανες με την κογό, ζήτησες την άδεια του μπαμπάκα? Όχι. Ούτε της μαμάκας? Όχι. Τώρα αυτό έχει κάποιες συνέπειες. Και αν δεν είσαι άντρας να τις υποστείς, καλύτερα να την κάνεις από εδώ. Κατάλαβες? Εγώ θέλω να την παντρευτώ την κογό. Δεν φτάνει μόνο να θέλεις, πρέπει και να μπορείς.
Εγώ, Σπύρο, κάποια μέρα θα την παντρευτώ. Θα την παντρευτείς. Άμα μπορέσεις, θα την παντρευτείς. Αλλά όταν μπορείς εσύ, μπορεί να μην μπορεί εγώ. Να μην θέλει. Ξέρεις πώς είναι αυτά τα πράγματα, ε. Ρε Σπύρο, δεν είμαι τσογλάνη. Δεν είμαι τσογλάνη. Αλήθεια σου λέω. Δεν είπε κανείς ότι είσαι τσογλάνη, ρε Θάνο. Κανείς δεν το είπε αυτό. Απλά δεν μπορείς να πάρεις αποφάσεις που πρέπει να πάρουν οι άντρες. Γι' αυτό σου λέω. Πάνε. Εγώ, Σπύρο, το. Δώσ' τα, ρε Θάνο! Ξέρεις. Φλογιά! Περιμένω τη μελέτη. Δεν μου την έφερες ακόμα. Εχθές πήγαν οι λογιστές. Σε 2-3 μέρες θα είναι έτοιμοι. Επιμένεις αυτό το σχέδιο, ε? Ναι, βέβαια. Μου αρέσει η ιδέα πολύ. Ο αδερφός σου, τι λέει, δεν ενδιαφέρεται? Δεν το συζητήσαμε καθόλου, δεν ξέρω. Αλλά η αλήθεια είναι, μπαμπά, ότι εγώ με τον Νίκο δεν ταιριάζουμε. Το ξέρεις, άσπρο θα λέω εγώ, μαύρο θα λέει αυτός. Γιατί να μην πάρει μια δικιά του δουλειά, αν θέλει. Αυτή τη δουλειά την έχω σκεφτεί εγώ, την έχω οραματιστεί εγώ, θέλω να την ελέγχω εγώ και ξέρω πώς θα την κάνω να πετύχει. Η γραμματέας μου μου είπε ότι επιτέλους η κόρη σου άρχισε να φέρεται σε Λίζα Ορφανού. Δηλαδή? Να, όταν δίνεις εντολές, τις θυμίζεις πολύ εμένα. Εσύ χάρηκες. Ναι. Πάντα ήξερα ότι η Λίζα είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα, για επιχειρήσεις. Και όταν πήγε στο Μπράιτον και μου είπε ότι θέλει να σπουδάσει δραματουργία, ήξερα ότι κάνει λάθος. Όμως, είπα, η μόρφωση δεν πάει ποτέ χαμένη. Ας κάνει τώρα ό,τι θέλει. Είναι ωραίο πάντως να μοιάζει τα παιδιά στους γονείς. Εγώ μοιάζα σε μια θεία μου. Ήταν, λέει, πολύ χαρούμενη και πάρα πολύ καλή με όλο τον κόσμο. Μαμά, σίγουρα τις έμοιαζες τότε. Αν δηλαδή ήταν έτσι όπως λες. Ό,τι χρειαστείς θα μου πεις, ε. Σαν τι να χρειαστώ? Ναι, ξέρω εγώ. Καμιά συμβουλή. Θέλω πολύ να πετύχεις αυτή τη δουλειά. Θα πετύχω. Τι έγινε με τη Λίζα? Έπαθε κάτι? Ρε εσύ, έχουμε έρθει εδώ με τις κοπέλες και εσύ μου συζητάς για τη Λίζα? Ήθελα να δω τι έγινε με τον Ανθοπόλη. Δεν ξέρω. Δεν την έδιωξε? Δεν ξέρω, τι να σου πω. Στο γραφείο με τον παπά μια χαρά τους βλέπω. Τώρα από εκεί και ύστερα δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Πολλά. Ξεκόλα, Μανώ. Ξεκόλα. Η ιστορία έχει τελειώσει. Έτσι και μάθει η αδερφή μου τι έχεις κάνει, ούτε να σε φτύσει δεν θα θέλει. Σε παρακαλώ. Ορκίσου πως δεν θα πεις τίποτα ποτέ. Σε ποιο να το πω, μωρέ? Σε ποιο να πω για τα ξεφτιλίκια που κάνεις? Εντάξει, στείλαμε τους μπράβους, έγινε ό,τι έγινε. Πώς εδώ όμως τώρα? Δεν ξέρω, Νίκο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είμαι πολύ άρρωστος με τη Λίζα. Είμαι άρρωστος, το καταλαβαίνεις? Μου έχει γίνει η αιμονή ιδέα. Εγωισμός, αγόρι μου. Εγωισμός. Αυτό είναι όλο. Γίνα και κοίτα κάτι κορμάκια εκεί πίσω. Α? Δεν πολύ καταλαβαίνω για ελληνικά. Δεν πολύ καταλαβαίνω και τι γίνεται. Μια χαρά. Ρε εσύ, υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να μην στα ζαλίζει μια γυναίκα? Τέτοιο κόλλημα που έχω φάει. Τέτοιο κόλλημα. Και όσο περισσότερο πάω με άλλες, τόσο περισσότερο τις σκέφτομαι. Ήρθαμε να σε πάρουμε. Γιατί? Είσαι μόνος σου και ήρθαμε για παρέτσα. Να χαρά είμαι. Να σου πω, τι μου είπαν έξω? Την έπεσε στο Θάνο. Άσε με, μωρέ, με τον ηλίθιο. Ήρθε να μου πει ότι αγαπάει την Γογό και θέλει να την παντρευτεί. Ε, καλά, και αυτό δεν σε κάνει ένα ευτυχισμένο? Όχι. Γιατί η Γογό είναι έγκυος. Τι πράγμα? Και ήρθε να μου πει ότι την αγαπάει και ότι θέλει να την παντρευτεί και ότι έχει μιλήσει στη μαμά του και η μαμά του θα μιλήσει στον μπαμπά του και μετά θα κάνουν ένα οικογενειακό συμβούλιο να αποφασίσουν αν η Γογό είναι καλή νύφη για αυτούς ή όχι. Όχι, ρε γαμώτο, όλα μαζί σου ήρθανε. Ποια όλα? Ένα που χώρισες με τη Λίζα, τώρα αυτό με την αδερφή σου. Με τη Λίζα, δεν χώρισα. Τι έκανες? Για να χωρίσει ένας άνθρωπος πρέπει να έχει κάτι. Εγώ με τη Λίζα δεν είχα τίποτα. Νόμιζα ότι είχα. Η Λίζα τα έχει με τους φλόρους της σειράς της. Σπύρο, την αδικείς. Εγώ ξέρω ότι η Λίζα... Κόφτω, ρε Λένα, κόφτω. Αλλά φίλη της είσαι. Δεν θα την υποστηρίξεις? Να σου μιλήσω σαν αδερφός? Θα σου μιλήσω.
Μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος. Πες μας τι έγινε για να μας πει η Λένα. Πολύ απλά. Τίποτα δεν έγινε. Τη Λίζα την ξέρω καλά, Σπυρό. Σήμερα ήμουν μαζί της. Είναι έξαλλη. Είναι και έξαλλη. Ναι, γιατί δεν της έχεις εμπιστοσύνη. Αυτή μου έλεγε, του τα έδωσα όλα. Απλά δεν τα έδωσε μόνο σε μένα. Ό,τι και να ήταν, έπρεπε να τη ρωτήσεις, να την ακούσεις και να την πιστέψεις. Εγώ την ξέρω τη Λίζα. Την πιστεύω. Μ' ακούς τι σου λέω? Σ' ακούω. Αλλά εγώ τη Λίζα δεν την πιστεύω. Και δεν θέλω να το συζητήσουμε ξανά αυτό το θέμα. Γιατί... πονάει. Να σου πω. Για τον Ορφανό ποιος σου μίλησε τόσες φορές? Εγώ. Και ποιος ήταν αυτός που πρώτος σου είπε ότι αυτή η σχέση δεν πάει πουθενά? Εγώ. Αλλά τώρα εδώ η Λένα μου ορκίζεται. Έλα ρε Κώστα, σε ορκίστηκε η Λένα και την πίστεψες? Σε παρακαλώ Σπύρο, δεν έχω κανένα λόγο να πω ψέματα. Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ σε εσάς? Σε εσάς τα κορίτσια των βορείων προαστίων. Ότι βγάζετε και γλώσσα από πάνω. Ναι, γιατί έχουμε δίκιο. Η Λίζα πεθαίνει για σένα. Πεθαίνει, τόσο πολύ πεθαίνει που δεν τη φτάνω, δεν τη φτάνει ένας άντρας. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει πρόβλημα το κορίτσι και να μην τη φτάνει ένας άντρας. Φαντάσου. Αν κάνει έτσι σε σχέσεις που αγαπάει, φαντάζομαι ότι δεν αγαπάει τόσο. Η Λίζα δεν πήγε με κανέναν, το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βασανίζεις τόσο πολύ τον εαυτούλη σου, ε. Γιατί δεν μας λες τι γίνεται? Μπορεί να έχει γίνει κάποια παρεξήγηση, να τη λύσουμε, να τελειώνουμε. Όχι, ρε Κώστα, δεν θέλω. Δεν θέλω. Δεν θέλω να λυθεί καμιά παρεξήγηση. Δεν θέλω. Δεν θέλει, ρε Λένα, δεν θέλει. Είναι κρίμα γιατί αγαπάει ο ένας τον άλλον. Και από βλακίες θα μείνουν χώρια. Θα είναι δυστυχισμένοι. Εγώ δεν είμαι δυστυχισμένος. Μεθυσμένος είμαι. Το ίδιο μου λέει και η Λίζα. Ότι δεν είναι δυστυχισμένη. Και από πείσμα θα πάει να παντρευτεί τον Κομνηνό. Ας πάει να παντρευτεί όποιον θέλει. Να πάει να κόψει το λαιμό της. Να παντρευτεί το άλλο της μισό. Το Μάνο. Τι? Αυτό που άκουσες. Τελικά έχει δίκιο η Σάντι. Έχει πάρα πολύ δίκιο η Σάντι. Νομίζουν με τα λεφτά τους μπορούν να ξεχωρίσουν τα πάντα. Εξουσιάζουν τον κόσμο. Να λένε στον νυν τους σ' αγαπώ και να πηγαίνουν με τον πρώην τους. Η Λίζα δεν πήγε με τον Μάνο. Αυτό το ξέρω και στο ξεκαθαρίζω. Μου το ξεκαθάρισε πολύ καλύτερα ο Μάνος. Μου έστειλε και φωτογραφίες. Τι πράγμα? Φωτογραφίες. Θες να σου πω λεπτομέρειες? Λοιπόν, κάτι πολύ όμορφο. Θέλω να σας εξηγήσω ακόμα. Υπάρχει κάτι που δεν μου έχεις εξηγήσει ακόμα. Καλά σου λέει, βρε Αντρέα. Από τη στιγμή που ήρθες, συνέχεια τις εξηγείς. Δεν θέλω να νομίζει η κυρία Ορφανού ότι προσπαθούμε να της κρύψουμε κάτι. Μα δεν νόμισα κάτι τέτοιο. Αντρέα, πας να μας φέρεις δύο χυμούς, σε παρακαλώ. Ναι, με συγχωρείτε. Έχει πολύ άγχος να τελειώσει η δουλειά. Θα σου πούνε και οι λογιστές σου, η εταιρεία δεν πάει πολύ καλά. Βέβαια δεν υπήρχε και το απαιτούμενο κεφάλαιο. Τώρα που θα μπείτε κι εσείς στη δουλειά, όλα θα πάνε καλύτερα. Μην ανησυχείς, τα ξέρω αυτά. Τα ξέρω και καταλαβαίνω. Επίσης, επειδή πρόκειται να συνεργαστούμε, θέλω η σχέση μας να είναι ειλικρινής. Ναι, και εγώ το θέλω αυτό. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Ο Σπύρος είναι πολύ διαφορετικό παιδί. Μ' αρέσει. Δηλαδή? Είναι ειλικρινής, ευθύς, είναι ξεχωριστός από τους άλλους. Τελείως διαφορετικός. Γιατί μου τα λες εμένα αυτά? Γιατί χθες το βράδυ ήρθες στο σπίτι μου και... Και? Θέλω να ξέρεις ότι δεν έκανα εγώ την πρώτη κίνηση. Και εγώ τι σχέση έχω? Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχετε χωρίσει. Κοίτα, προφανώς για να κάνει ο Σπύρος μια τέτοια κίνηση έχουμε χωρίσει. Και πάλι σε ρωτάω επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σου. Μ' αρέσει ο Σπύρος. Αν σου αρέσει, μπορείς να τον διεκδικήσεις. Δεν είμαι 18 χρονών. Ξέρω τι είστε από έναν άντρα. Και δεν είμαι ηλίθια να διεκδικήσω κάποιον που είναι ερωτευμένος με μία άλλη. Γι' αυτό σε ρωτάω. Έχουμε τελειώσει. Εντάξει τότε. Ορίστε. Ευχαριστούμε. Έλεγα στη Λίζα για το άγχος να τελειώσει δουλειά. Άγχος? Δεν έχω κανένα άγχος. Το απόγευμα έχω ένα ραντεβού με τους λογιστές μου. Και αύριο, το αργότερο μεθαύριο, θα έχουμε την τελική πρόταση. Θα τα ξαναπούμε.
Στο καλό. Θα συνοδέψω τη Λίζα. Θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Ό,τι και να γίνει, δεν θέλω ο Σπύρος ποτέ να μάθει ότι τον βοήθησα. Δεν χρειάζεται να μου το ξαναπείς. Μείνε ήσυχη. Ευχαριστώ. Εγώ. Βαλαντώσαμε στο κλάμα. Ήρθε να σε βρει ο Θάνος. Χθες. Και αφού δεν τον πλάκωσα. Τι σου είπε? Ότι σ' αγαπάει. Ότι μίλησε στη μαμά του. Καταλαβαίνεις. Έτσι είναι ο Θανούλης. Όπως το είπες, Θανούλης. Είναι καλό παιδί όμως, ε. Όλοι καλοί είμαστε, κακοί είναι στη φυλακή. Μπαταρία, μόλις το έβαλα να φορτίσει. Τι? Όχι, όχι, μην μου τα πεις από το τηλέφωνο, έλα από εδώ. Έλα, τώρα! Η μαμά δεν μου μιλάει. Τρέπεται. Είναι νωρίς ακόμα. Να δεις που σε λίγο θα χαιρόνται. Δεν ήθελα να σε αγορέσω τόσο πολύ. Όλοι το φανταζόμουν. Ήθελα να έρθει ο Θάνος εδώ να... Να σε πάρει πάνω σε ένα άσπρο άλογο. Με γυαλισμένη πανοπλία. Τι να κάνουμε. Μας βγήκε φοβησιάρης ο πρίγκιπας. Να σου πω κάτι. Κάποια στιγμή ο Θάνος θα έρθει και θα σε παρακαλάει να σε παντρευτεί. Αυτό ελπίζω κι εγώ. Μόνο που δεν θα είναι πάνω σε άσπρο άλογο. Θα είναι σε μια κίτρινη λαμπορκίνη. Καλησπέρα. Γεια σου, αγάπη. Ήρθα για τη Λίζα. Είναι στο Playroom. Ναι, πριν λίγο μιλήσαμε. Θα βγείτε? Δεν ξέρω. Να βγαίνετε. Τώρα που είσαστε νέοι, να βγαίνετε. Κάποτε ο Μίλτος και εγώ βγαίναμε συνέχεια. Τώρα, τίποτα. Είναι συνέχεια κουρασμένος. Εγώ κάποτε είχα ιδέες, έφτιαχνα το πρόγραμμα της εβδομάδας. Τα Σάββατα πηγαίναμε θέατρο. Τώρα δεν πάμε πουθενά. Γι' αυτό να βγαίνετε. Να βγαίνετε κάπου. Γεια σας. Γεια σου, μωρό μου. Τι ήταν αυτό που μου είπες στο τηλέφωνο? Χθες τον είδαμε με τον Κώστα. Σε παίρνω από το πρωί τηλέφωνο, αλλά δεν απαντάς. Ήμουνα σε meeting. Είχε πέσει η μπαταρία, τώρα ήρθα από το στούντιο. Ναι, αλλά εγώ έχω τρελαθεί. Ναι, γιατί, τι σου είπε? Δεν θα το πιστέψεις. Κρατήσου. Ναι, πες μου όμως. Γιατί είχα μια πολύ άσχημη μέρα από το πρωί. Πες μου, σε παρακαλώ. Ο Μάνος. Ο Μάνος τι? Πρέπει να έστειλε φωτογραφίες στο Σπύρο. Τι πράγμα? Αυτό που άκουσες. Ναι, τι φωτογραφίες όμως, δεν καταλαβαίνω. Κάποια στιγμή, παιδί μου, τον είχαμε πιέσει πολύ. Και εγώ και ο Κώστας. Δηλαδή, χρωστάς ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα, γιατί τον στρίμωξε για τα καλά. Εντάξει, βρε αγόρι μου, τι είδες δηλαδή για κανείς έτσι? Τσιμουδιά ο Σπύρος, δεν του παίρνεις κουβέντα. Ώσπου κάποια στιγμή τσαντίζεται και μου πετάει ότι πήγες εσύ με το Μάνο. Εγώ βάζω φωνή. Τότε του ξεφεύγει και μου λέει ότι σε είδε γυμνή στο κρεβάτι με κλειστά τα μάτια να απολαμβάνεις μέσα στην ειδονή το φιλί του άλλου στην πλάτη σου. Α, το σκουλίκι. Το κάθαρμα! Γι' αυτό ξύπνησα γυμνή στο κρεβάτι του. Το κάθαρμα! Δεν ξέρω τι να του κάνω, θα τον σκοτώσω, Λένα. Αλήθεια το λέω, δεν ξέρω τι θα του κάνω, Λένα. Πάμε. Σταμάτα. Πάμε! Σταμάτα, να πάμε πού? Πάμε να τον βρούμε, να τον σκίσω, να τον σκοτώσω, δεν ξέρω τι θα του κάνω, Λένα! Τι θα του κάνεις? Θα τον δειρείς, ε? Ή θα βάλεις τους μπράβους να τον δείρουνε? Θα τον φτύσω. Θα,
τον χτίσω κατάμουτρα μπροστά σε όλο τον κόσμο και θα του πω είσαι άντρας ξεφτυλισμένος και θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Και θα του πω. Δεν ξέρω τώρα τι θα του πω τέλος πάντων, αλλά πάμε! Το πρόβλημά σου είναι με τον Μάνο ή με τον Σπύρο? Και με τους δύο είναι το πρόβλημά μου. Με τον Σπύρο τάχω, γιατί δεν με πίστεψε. Τι να πίστεψει, Λίζα, αυτό που είδε πίστεψε ο άνθρωπος. Εσένα γυμνεί στο κρεβάτι ενός άλλου. Συγγνώμη, αλλά τόσο καιρό που είμαστε μαζί θα πρέπει να με ξέρει καλύτερα. Θα πρέπει να έχει δει ποια είμαι μέσα μου. Τι είμαι δηλαδή για να τον κοροϊδέψω, ε? Τι είμαι, κανένα τσόλι? Εγώ έτρεχα συνέχεια στον Μπουρνάζι. Είχα καμιά ανάγκη? Και εκείνος έχει την οικογένειά του. Μην ξεχνάς ότι ο πατέρας σου πήγε να τους καταστρέψει. Εντάξει, σε αυτό έχεις δίκιο. Και αυτός... Αλλά πώς του πέρασε εσύ αυτό το πράγμα το μυαλό? Πώς του πέρασε? Πάμε. Πάμε! Νάτος. Βέβαια δεν κάνει και τίποτα άλλο. Τένις μπαράκια και στο σπίτι. Πρόσεξε τι θα κάνεις, γυαλίζει το μάτι σου. Τώρα θα δεις. Καλησπέρα. Μη σηκώνεσαι. Με βολεύεις εκεί που είσαι. Δεν κατάλαβα. Θα καταλάβεις τώρα. Τι έπαθες? Ξέρεις πολύ καλά. Και μη σου πει ότι τον χτύπησε επειδή δήθεν είμαι καψούρα μαζί του. Γιατί είναι ικανός να το κάνει και αυτό. Τέτοιος ξεφτύλας άντρας είναι. Λιζά, πρόσεξε πώς μιλάς. Μη με αγγίζεις. Μη με ξαναγγίξεις ποτέ. Μην ξανάρθεις στο σπίτι μου ποτέ. Δεν θέλω να σε ξαναδώ στα μάτια μου. Γιατί θα μου το απαγορεύσεις? Όχι. Απλά θα λέω σε όλους τι ξεφτύλας άντρας είσαι. Τι έκανες? Τι σημαίνει, Μάνο? Τίποτα. Η κοπέλα τα έχει παίξει. Τα έχω παίξει. Ναι, τα έχω παίξει γιατί νόμιζα ότι είναι φίλος μου. Και βγήκα μαζί του για να μην νομίζει ότι το σνομπάρω. Αλλά αυτός δεν είναι για σνομπάρισμα, αυτός είναι για φτύσιμο. Πρόσεξε, γιατί με το ζόρι κρατιέμαι, ε. Όπα ρε, μη μου πεις ότι τσαντίστηκες. Ο άντρας τσαντίστηκε. Εγώ δηλαδή τι να πω? Τι να πω που μπήκε στη ζωή μου με το έτσι θέλω, ε? Τι να πω? Λίζα, πάμε. Όχι, του χρωστάω κάτι ακόμα. Πού σου, αγόρι μου? Να κοιτάζεσαι στον καθρέφτη και να καμαρώνεις. Γελίε. Λίζα, πάμε. Τι έπαθε αυτή? Τίποτα, μωρέ. Καψούρα είναι. Έμαθε ότι θα βγούμε και ήρθε να μου την πει. Δεν την είδες? Τρελοκομείο, ε? Αλλά τι, να χτυπήσω γυναίκα? Δεν μου πάει. Καλά έκανες και κρατήθηκες. Έλα, έλα, παιδί μου. Πετάει ομάδα, φιλαράκι, πετάει, πετάει ομάδα. Δε σ' αρέσει? Ωραία είναι. Δηλαδή, πετάει. Έλα ρε, τι έγινε, κόλπηκε. Δες να φοράξεις το πάνω. Εντάξει. Άκου να δεις, μέσα στο ναό δεν φέρνουμε την κόμενα, πάει και τελείωσε. Είναι η ιεροσυλία, δεν το καταλαβαίνεις. Οι κόμενες έρχονται και παρέρχονται. Ο θρύλος όμως είναι ένας. Όλη μέρα το παίρνω τηλέφωνο, 3 μηνύματα του έχω στείλει. Ξέρεις τι μου απάντησε? Τι? Παράτα μας. Ακούσεις, παράτα μας. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ ρίχνω τον εγωισμό μου για να του δώσω εξηγήσεις που δεν πρέπει. Γιατί δεν πρέπει? Γιατί με προσβάλλει, ρε Λένα. Με προσβάλλει. Δηλαδή, αν γινόταν το ίδιο πράγμα αντίστροφα, έτσι, δεν θα καθόμουν να τον ακούσω? Δεν θα περίμενα να μου εξηγήσει? Τι θα του έλεγα, η παράτα μας? Ποια είμαι για να σε παρατήσω, κύριε? Ποια είμαι? Εγώ δεν σου έδειξα ότι είμαι μέσα σ' όλα, αγόρι μου, ότι πεις εγώ μέσα. Και μου λες, α, η παράτα μας, δηλαδή. Για το Μάνο. Μα δεν έχουν λίγο μυαλό οι άντρες? Όχι, δεν του ξαναστέλνω ούτε μήνυμα ούτε τίποτα. Τίποτα, τελείωσε. Μην κάνεις καμιά βλακεία. Περίμενε να του μιλήσουμε εγώ και ο Κώστας. Αφού είναι ξεροκέφαλος, τι νόημα έχει? Λοιπόν, θα του ξαναστείλω άλλο ένα μήνυμα τελευταίο. Να δούμε τι θα απαντήσει. Τι έχουμε, μηνυματάκια? Παράτα μέρα και κοίτα το μάτι. Μου τη πας, ρε, δεν σε ξαναφέρνω μαζί μου στο γήπεδο, πάει, τελείωσε. Πού πας, ρε, παιδί μου, πού πας?
Έγινα και κοριτσάκι του τώρα. Τι λες ρε Σπύρο? Εντάξει, εγώ μπορεί να πονέσω, αλλά και αυτός θα υποφέρει. Αφού έτσι το θέλει, ωραία, να δούμε που θα βγει.